Όταν σε μια ομάδα που σίγουρα αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος και σίγουρα θέλει να είναι παρόν, η ομάδα του Σταύρου Πάνου Σταμπαράς στα play-off. Εδώ προσπάθησε να βγει σε αυτή τη φάση, αλλά δεν πέρασε. Με αποτέλεσμα παρά τις αντιδράσεις και τον πεσμένο. Θα γίνει σέντρα απευθείας. Πετάχτηκε ο Σαμπάνης, πάει και ο Κόζαρη, αλλά απλώνει τα χέρια του ο Αγγέλογλου και μπλοκάρει την μπάλα. Την μπάλα από τα πλάγια με τον Φώτο να κάνει τη σέντρα. Σηκώνεται εκεί, διώχνει τώρα απευθείας ο Ματζίρης. Νέο σούτρα για τον Φίλιππο Λεώσας από την ενέργεια του Τσιτσανάκη. Ψηλάει μπάλα πάνω από το δοκάρι του Γεωργόπουλου. Πάμε λίγο και παρακολουθούν μαζί παρέα τον αγώνα. Κατοχή για την Ομονία Σύντρου. Στη σέντρα που γίνεται παράλληλη, με κεφαλιά άρπαξε την μπάλα ο Κόζαρη. Προσπαθεί να διώξει με τα γόνατα ο Μίτσιος, αλλά δεν χρειάστηκε. Η μπάλα είναι πίσω. Και... να πω ότι παρακολουθείτε τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της Ομόνιας Σύντρου με τον Φίλιππο Λεώσας. Ένα αγώνα που σας προσφέρει για τους φίλους του ποδοσφαίρου το κατάστημα Energy, φυσικό αέριο, ρεύμα και εξόφληση λογαριασμών. Εξυπηρέτησε εμπειρία οικονομία λογαριασμών με τον καλύτερο άμεσο τρόπο. Πρώτο κατάστημα στη Γαλάστρα, δεύτερο στην Σύνδο, Όκης 12 και τρίτο στα κείμενα του Δήμου Δέλτα με τηλέφωνα 23 10 795 673, 23 10 792 319 και 23 9 10 429 47. Υπεύθυνος Δημήτρης Αρμάγος. Φροντίζουμε για σας, για το μέλλον σας, με τον καλύτερο τρόπο, Χοντρική Λιανική. Κατάστημα Energy, γιατί οικονομία έχει όνομα. Προσπαθεί από τον Μίτσιο. Ανοίγει την μπάλα, για δούμε. Καραγκούνη θέλει να περάσει, αλλά ο Γκέλογλου σηκώθηκε. Δεν αντιδράσει σε αυτή τη φάση. Με την κίνηση που έκανε ο γκολκίπερ εκεί του Φίλιππο Λεώσας. Τώρα θα εκτελεστεί απευθείας η σέντρα παράλληλη. Καλή εκτέλεση, μπάλα άπλωσε το χέρι του ο Γκέλογλου. Από τον Ντότσι που εκτέλεσε θαυμάσια, έξυπνα το φάουλ, πέρασε η μπάλα πάνω από το τείχος. Γοράντι. Λάθος εδώ. Για να δούμε πώς θα το εκμεταλλευτεί ο Μονέας Σύντου. Αφήνει την μπάλα. Μπροστά. Τανούρκας. Από κοντά η προβολή. Απίστευτη φάση που χάσει ο Γιαννιώτης. Σχεδόν σε κενή εστία με τον αμυντικό παίκτη της Λεώσας να διώχνει πραγματικά μια απίστευτη φάση του γηπεδού που ίσως από τις καλύτερες που δημιουργήθηκαν. Λίγη χώρο. Βλέπει τον Παναγιωτίδη. Ο οποίος πατάει την μπάλα, πήγε να ολοκληρώσει. Έρχεται τώρα ο Καλούδης. Κρατάει από μακριά σουτάρι, κάνει το σούτα, αλλά ο Αγγέλογλου ήρεμος απλώνει τα χέρια του και μπλοκάρει. Βλέπετε πως την κρατάει την μπάλα. Από την προσπάθεια του Μάλιο δεν πέρασε. Κόζαρη προσπαθεί να ανοίξει. Ο Μάλιος τον πιέζει. Θα γίνει το σούτα. Το σούτα απευθείας καλό και η μπάλα στα δίκτυα. 1-0 από τον Ντότσι, ο οποίος έκανε το σούτα. Ο Αγγέλογλου δεν υπολόγισε καλά την πορεία της μπάλας. Βρήκε και λίγο το δοκάρι. Και έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο Ντότσι ανοίγει το σκορ. Αφού το σουτ που έκανε πέρασε από τους αμυντικούς παίκτες εκεί του Φίλιππο Λεώσας και στο 54-55 η Ομόνια Σύντου ανοίγει το σκορ με αυτή την υπέροχη. Κάνει μια νέα σέντρα, θέλει να βγάλει μπροστά. Βγαίνει τώρα μπροστά ο Ντότσι, ο οποίος πατάει την μπάλα, θέλει να σουτάρει. Θα κάνει το σουτ. Πέφτει ο Αγγέλογλου, μπλοκάρει την μπάλα. Παρόλο που πέρασε η μπάλα, τον ευνόησε, αλλά δεν μπόρεσε στο τέλος να νικήσει το. Η μπάλα από τα πόδια από τον Μίτσιο. Πάλιος, θα γίνει ένα σουτ. Η κεφαλιά, η μπάλα φοβερή επέμβαση. Φοβερή φάση από τον Παπαδόπουλο να ισοβαρίσει αφού ο Γεωργόπουλος με την επέμβαση του διώχνει σε κόρνερ και χάνει την ευκαιρία να απαντήσει εδώ η Ελεούσα. Βγαίνει μπροστά ο Ντότσι, ο σκόρερ του αγώνα που περνάει, κάνει την κίνηση ο Πανούρου. Για να δούμε, προσπάθησε η μπάλα παραλίγο να έχουμε αυτό τον γκολ εδώ. Στο γύρισμα που έκανε ο Γοράντης γύρισε την μπάλα επικίνδυνα. Προσπάθησε ο Γιαννιώτης να την εκμεταλλευτεί. Χαμένη ευκαιρία και λίγο έλλειψη από πλευρά φιλοξενουμένων εκεί. Η λάθος συνονέση να φέρει ένα δεύτερο γκολ στους γηπεδούχους. Πάσο Φώτος. Το σουτ τώρα που γίνεται. Βλέπει την πορεία ο Γεωργόπουλος να καταλήγει ψηλά. Out. Βγαίνει ο Ντότσι. Σουτάρει από μακριά. Πέφτει ο Γεωργόπουλος. Μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ σημαντική φάση για τον σκόρερ του αγώνα να πετύχει ένα δεύτερο. Για με την εκτέλεση θα γίνει το σουτ απευθείας. Η μπάλα πετάχτηκε ο Αγγέλογλου παρά την καλή εκτέλεση από τον επιθετικό της Ομόνιας Σύντου. Λίγο πάνω από τα δοκάρια του Αγγέλογλου θα καταλήξει out. Χαμένη ευθεία. Το σουτ, η επέμβαση. Το 39 αυτή η φάση. Για να δούμε αν αλλάξει κάτι εδώ στο τελευταίο. Για πέναλτι
Είμαστε στο 7ο με 8ο λεπτό. Καθυστερήσεις. Λαγή της μπάλας. Μπάλα από την εξωτερική εστία.